Γεια Χαρανταφύλλ μου, τα έρχομαι εδώ πέρα. Ξεκινάμε λοιπόν με την καινούργια μας εκπομπούλα. Όπως είχα πει και στο τελευταίο unboxing, θα ασχοληθώ τώρα λιγάκι με επιτραπέζια παιχνίδια που βασίζονται πάνω σε games. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται τα Monopoly, να πω την αλήθεια, να τα αφήσω λίγο απ' έξω, διότι είναι πάρα πολλά και το θέμα μείνει πάντα το ίδιο. Όλοι ξέρουμε να παίζουμε Monopoly, πιστεύω. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και συγκεκριμένες εκδόσεις που θέλω να κάτσω να ασχοληθώ. Η μία είναι, επειδή είμαι λίγο απορρομένος με το franchise από τα Fallout, αυτή να ίσως να την πάρω, να κάτσω να ασχοληθώ. Αλλά τώρα όλα τα άλλα Monopoly παιχνίδια που βασίζονται πάνω σε gaming δεν θα κάτσω προσπαθώ να ασχοληθώ. Το λέω από εδώ τώρα για να ξέρετε ότι δεν θα δούμε στο μέλλον Monopoly. Δεν ξέρω τι παίζει τώρα με τα ρίζικο. Ίσως και εκεί να υπάρχουν μερικές εκδόσεις. Πάντως θα το ξεκινήσουμε αυτό για να δω πώς θα πάει, αν πάει, αν μου αρέσει και εμένα βέβαια. Αυτό είναι το πιο βασικό, να αρέσει σε μένα. Λοιπόν, από ό,τι είδατε τώρα ή και ακούτε ίσως, έχω βάλει καινούργιο μικρόφωνο, ξυλώθηκα λίγο για να δω τι παίζει. Τραβάω πλέον με την κάμερα του κινητού. Πολύ καλή εικονούλα από ό,τι πιστεύω. Απλώς με τον ήχο έχουμε ακόμα λιγάκι θεματάκι. Προσπαθώ βέβαια να το καλυτερέψω. Λοιπόν, το βίντεο θα κόβεται που και που να ξέρετε. Διότι από ό,τι έχω καταλάβει η κάμερα του κινητού καταγράφει μόνο 5 λεπτά και μετά σταματάει, δεν ξέρω γιατί. Οπότε ίσως να υπάρχουν μερικά κοπήματα. Okay, για να ξέρετε μόνο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο επιτραπέζιο που βασίζεται πάνω σε gaming. Και έχω εδώ πέρα σήμερα μαζί μου το Dark Souls The Card Game. Εγώ προσωπικά δεν είμαι λάτρης των Dark Souls, να πω την αλήθεια. Έχω το Dark Souls για το PlayStation 3. Ασχολήθηκα πολύ λίγο με το game. Δεν είμαι τόσο hardcore. Δηλαδή μετά από το 5ο-6ο Death, το Permadeath δηλαδή, όχι Permadeath δεν είχα. Μετά το Death δηλαδή, κάθε φορά ψοφούσα, πινελικώνεις λίγο, ξέρεις, δεν αντέχω κάτι για παιχνίδια προς το παρόν. Λοιπόν, και σκέφτηκα να πάρω το card game. Ίσως εδώ πέρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, έχω να μην πεθαίνει τόσο γρήγορα και στο game. Πολύ καλή τιμούλα θα έλεγα, εντάξει, τώρα έδωσα 38 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, από το Amazon το πήρα. Και είναι, φαίνεται να είναι ένα παιχνίδι με cards, με κάρτες δηλαδή, από ό,τι έτσι όπως γράφει και στη συσκευασία, είναι card game. Το παιχνίδι είναι στα αγγλικά. Θα προσπαθώ και όσο γίνεται και για εσάς, επειδή τώρα τα γερμανικά δεν είναι και η δεύτερη γλώσσα σας ή η πρώτη. Γι' αυτό όσο γίνεται και αν μπορώ και τα βρίσκω, θα προσπαθώ τα επιτραπέζια να τα παίρνω στα αγγλικά, ώστε να καταλαβαίνετε κι εσείς κάτι. Όχι ότι εγώ ξέρω αγγλικά, απλώς για να γίνει παιχνίδι και με εσάς. Λοιπόν, καινούριο πακεταρισμένο, ξέρω, πονάει λίγο για μένα να το ανοίξω, αλλά climb mine, πρέπει να θυσιαστούμε για την καινούργια μας σειρά. Για ονομασία δεν ξέρω τώρα, προς το παρόν επιτραπέζια που βασίζονται επάνω σε gaming. Λοιπόν, ας βάλουμε εδώ έτσι για διαφημισούλα. Πρώτα και καλύτερο, το βιβλίο με τις οδηγίες, θα έλεγα. Έχουμε συνολικά, μισό λεπτό να δω αν γράφει, 23 σελιδούλες να κάτσουμε να μάθουμε. Άρα και για card game είναι και 23 σελίδες μεγαλούτσικο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Εδώ πέρα τώρα πολύ ωραία πακεταρισμένα είναι κάποια
συμβολάκια θα έλεγα τώρα έτσι σε μάρκες. Εντάξει, βλέπω τώρα πολλές φορές την νεκροκεφαλή που δεν μου αρέσει αυτό και τόσο, να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, Dark Souls είναι αυτός. Αυτός λέω. Μάλλον θα πεθαίνουμε πολύ συχνά εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ πέρα, πολύ ωραία. Ένα μπλοκάκι με σύμβολα, με δύο διαφορετικές μεριές. Επίσης εδώ πέρα, πολύ όμορφα. Dark Souls The Card Game και από την πίσω μεριά ένα τέτοιο για καρτούλες. Επίσης και εδώ πέρα το ίδιο, Dark Souls. Πάλι για 6 κάρτες και εδώ. Όχι, το τελευταίο δεν είναι έτσι. Okay, συνεχίζω. Μία άδεια σακουλίτσα χωρίς τίποτα μέσα. Και βλέπω εδώ πέρα καρτούλες. Έχουν και λέμε ένα τεμάχιο καρτούλες. Δύο τεμάχια καρτούλες. Πω πω. Τρία τεμάχια καρτούλες. Τέσσερα τεμάχια καρτούλες. Και ποιος θα το περίμενε, ένα πέμπτο τεμάχιο καρτούλες. Wow, άμα τα βάλω εδώ τώρα όλα μαζί, μεγάλο τέτοιο μας βγαίνει. Σε αυτό το σημείο ήθελα να πω, καλό είναι για αυτές τις καρτούλες να παίρναμε και ένα έξτρα σετάκι. Είναι διαφανές τέτοια, ώστε να βάζουμε μέσα τις κάρτες για να προφυλάζονται από χτυπήματα και έτσι. Αυτό μάλλον εδώ θα είναι για αυτές εδώ πέρα τις μάρκες για να τις βάλουμε πιο μετά μέσα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, η συσκευασία λέει τίποτα πόσες κάρτες έχουμε. Εδώ γράφει 112 starting deck cards. Άρα σημαίνει ότι αυτές θα είναι το πρώτο μας deck, τόσες πολλές. Τέλος πάντων, εδώ φαίνεται να έχει σύμβολο από μπαούλο θησαυρό. Επίσης, εδώ πέρα, μάλλον θα παίζουν ρόλο ανάλογα τι σύμβολο έχουν οι κάρτες από πίσω. Θα μπαίνουν και στο ανάλογο τέτοιο. Όλα στα αγγλικά, okay, αυτό λογικό. Flip the card over to heal another character. Α, εδώ φαίνεται αυτές οι καρτούλες. Αλλά πώς θα αναγνωρίζουμε τι είναι τι τώρα, εντάξει, αυτές δεν έχουν κάτι πάνω. Θα ανοίξω μερικές να τσεκάρω, μπας και καταλάβω τι γίνεται. Ώστε να πάρω κι εγώ μια ιδέα, βέβαια όλα τα γράφει στο βιβλίο, αλλά εντάξει δεν είμαστε και τόσο νουμπάδες, κάτι καταλαβαίνουμε πιστεύω. Ίσως πάρω έτσι μια ιδέα τι μας περιμένει. Δεν θα κάτσουμε να μάθουμε τώρα μαζί τους κανόνες και αυτά. Αυτά ίσως γίνουν αν πραγματικά τα βίντεο πιάσουν, που δεν νομίζω. Okay. Reference card λέει, reference card. Και φαίνεται να είναι 1, 2, 3, 4, 4 ίδιες κάρτες, οι οποίες είναι και από τις δύο. Αυτά ίσως επειδή το παιχνίδι είναι για 4 παίκτες να παίρνει ο κάθε ένας από μία τέτοια, νομίζω. Okay, εδώ πέρα έχουμε τώρα διαφορετικά. Talisman βλέπω, Herald Armor. Με αυτά πιστεύω μπορούμε να ντύσουμε το χαρακτήρα μας. Σταμίνα γράφει εδώ πέρα. Τώρα, σταμίνα σε κόκκινο που θα σημαίνει μάραγε κάτι σαν φάση μάνα. Remnant of humanity. Αυτά τώρα δεν μου λένε τίποτα. Draw the card. Okay. Αυτά μάλλον θα είναι για τους παίχτες. Μετά έχουμε, φαίνεται εδώ να έχουμε καρτούλες τώρα για πώς θα κινούμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε ανάλογα σε κάθε κίνηση. Πάμε να δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει και expansion pack που μπορείς να προσθέσεις περισσότερες κάρτες.
Οχ, οχ. Οκ, βλέπω εδώ τρεις χαρακτήρες. Έχουμε μια φορά Knight, Sorcerer, γράφει, Sorcerer, και εγώ δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, και μια φορά Assassin. Δεν φαίνονται τόσο καλά στην κάμερα. Φαίνεται να είναι ειδικότητες αυτές, επίσης πάλι armor και... Α, τα ίδια είναι πάλι. Οκ, τώρα εδώ έχει διαφορετικές εδώ σταμίνα και καλά, σε διαφορετικά χρώματα. Εδώ πέρα τώρα blades, έχει leather shield. Οκ, φαίνεται να είναι και εδώ πέρα τα ίδια. Εδώ φαίνονται λίγο διαφορετικά τα σταμίνα, είναι κάπως έτσι με δύο εικονίδια. Εδώ τώρα αυτές οι καρτούλες που έχουν από πίσω την νεκροκεφαλή φαίνονται εντελώς διαφορετικές, για να δούμε. Τώρα αυτή ίσως να είναι η αντίπαλη, γιατί το παιχνίδι μπορείτε επίσης να το παίξετε και solo. Από 14 χρονών και πάνω και μέχρι 60 λεπτά. Εδώ πέρα τώρα βλέπω, αυτή πρέπει να είναι η αντίπαλη. Έχει εδώ πέρα διάφορα πραγματάκια, βλέπω πόσο άμυνα έχουν, μάλλον πόσο ζωή και ίσως πόσο damage κάνουν. Μάλλον αυτό σημαίνει, και αρκετά πραγματάκια. Ω, αυτός φαίνεται δύσκολος. Αυτά μάλλον πρέπει να τα διαβάσουμε. Είναι όλοι εχθροί φαίνονται να είναι. Και γράφει και πάνω αν είναι elite ή boss, κάπως έτσι φαίνεται. Τέρμα πάνω στο συμβολάκι. Ενδιαφέρον, οκ. Για να δούμε τώρα το τεμάχιο που έχει το σπαθάκι από πίσω. Αυτά πρέπει να είναι τα όπλα που θα μπορούμε να έχουμε στο παιχνίδι. Πολύ σκουπίδι. Λοιπόν, βλέπω εδώ αστροπελέκια, τόξα, ραβδιά, πανοπλίες, αρκετές. Ου, χαμός γίνεται. Armor, heal. Α, έχει μπόλικο πράγμα και όλα αυτά είναι... Α, έχει τώρα εδώ πέρα κάτι καρτούλες που σου δίνουν κάτι έξτρα πράγματα. Μετά Shattered Dungeon, έχει και Jump Dungeons. Ενδιαφέρον. Εντάξει, για να έχουμε και 23 σελίδες οδηγίες, κάτι παίζει. Θα δούμε. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε και το τελευταίο τεμάχιο. Να δούμε τι παίζει και εδώ. Σταμίνα, σταμίνα, είναι όλα σταμίνα. Μόνο που είναι έτσι κάπως τα σύμβολα διπλά. Μόνο σταμίνα. Άρα αυτό μπορεί να είναι κίνηση. Ή ανάλογα τι attack κάνεις να πληρώνεις με αυτές τις κάρτες. Κάπως έτσι εγώ τώρα το φαντάζομαι. Δεν μπορεί και να είναι καθόλου έτσι, να έχω εντελώς άδικο. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτό ήταν το επιτραπέζιο Dark Souls The Card Game. Θα το δούμε μαζί, να το ανοίξουμε, να πάρουμε έτσι μια γεύση. Πιστεύω για Dark Souls σκληροπυρηνικούς είναι must να κάτσετε να το παίξετε. Οι τιμές είναι εντελώς διαφορετικές, δηλαδή μια έτσι μια γιουβέτηση, εγώ μπόρεσα και το βρήκα τώρα στην, θα έλεγα, κανονική τιμή, 38 ευρώ. Γιατί είδα και στο ίντερνετ και καλά sold out και θέλανε κάτι με 80 με 90 ευρώ, μην τα δώσετε παιδιά. Καθίστε ψάξει στο eBay UK και πιστεύω θα το βρείτε και με αυτή την τιμή. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Στο επόμενο επεισόδιο άλλο ένα επιτραπέζιο και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ, bye.